ανοίξουμε στο πρόγραμμα, να δούμε, να συμφωνήσουμε σε μία, στο βασικό περιεχόμενο και κυρίως να δούμε πώς θα οργανώσουμε την επίσκεψη αυτή ώστε να είναι αποτελεσματική και βεβαίως να δείξουμε και το φιλόξενο αίσθημα που χαρακτηρίζει τον τόπο μας, μια και θα έχουμε εθελοντές οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Η επίσκεψη αυτή θα έχει δύο μέρες, ένα 16 Μαΐου και μία και άλλη μία στις 22 Μαΐου. 16 Μαΐου ξεκινάμε με το Καλό Χωριό. Στο Καλό Χωριό, και σε ό,τι μου είπε η κυρία Ελένη, σας έχει ενημερώσει. Έχουμε μιλήσει, ναι. Στο Καλό Χωριό, λοιπόν, θα πάνε στο Δημοτικό Σχολείο. Θα πάει ουσιαστικά μία ομάδα, για οφθαλμολογική εξέταση. Και αυτό που θέλουν απλώς είναι μία αίθουσα, η οποία θα είναι σκοτεινή. Θα είναι σκοτεινή, θα μεταφέρουν και μηχανήματα και θα εξεταστούν τα παιδιά του σχολείου. Βεβαίως και δάσκαλοι θα είναι. Έτσι. Εκτός αν βλέπετε καλά όλοι. Η εξέταση θα είναι από 9.30 το πρωί έως 3 η ώρα. Αυτό που θέλουν απλώς είναι να είμαστε εμείς έτοιμοι και κάποιοι καθηγητές που θα είναι εκεί, νομίζω 3 μου είπε, 3 ή 4 θα είναι, κάποια στιγμή θα συνοηθείτε και με το Σύλλογο Νέων και Κηδεμόνων ένα ελαφρύ γεύμα ή μία ρακή να τους δώσουμε στους ανθρώπους. Δεν θέλουν κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι εντάξει, τα παιδιά μας θα εξτάσουν, τώρα τους δώσουμε κάτι τώρα εκεί να τους υποδεχτούμε. Ανθρώπινο είναι και ξυπακούεται. Να το αναλάβει δηλαδή ο σύλλογος εκεί, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Έτσι. Πάρτε καρέκλα, Μαρία, πάμε, πάρτε καρέκλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς θέλουμε χώρο εκεί, όπου θα μπουν τα μηχανήματα και σκιασμένο. Και απλώς δεν είναι ενήμεροι και κάτι, θέλουν και κάτι δηλαδή, από τους γονείς, κάτι που είναι υπεύθυνοι αυτά. Θα τα αναλάβετε εσείς, έτσι, για να πιστεύω. Πάρτε καρέκλες από εκεί, κάστε. Πειράζει από όλη την καρέκλα. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όποιος θέλει την υποφθαλμία εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Ναι, καρέκλα. Εντάξει, εγώ είμαι στη διάθεση σας. Αρκετά. Η εποχή που τρίζουν οι καρέκλες. Αρκετά. Μανώλη, έχει καρέκλα, κάτσε. Να μείνουμε για φιλοξενία άλλο και εμείς να είμαστε φιλόξενοι. Γιάννα. Καρέκλες, ναι, άντε, πω, πελάτε. Τώρα τσέκα τα λείπουνε όλοι τις καρέκλες μόνο. Έτσι, τώρα είναι ελεύθερες πολλές. Λοιπόν, ο κ. Χριστουλάκης είναι και πρόεδρος της Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας. Ο Θαψαρής ο Μανώλης είναι πρόεδρος της Κριτζάς και η Μαρία Καφετζάκη από το Καλό Χωριό είναι δημοτικός σύμβουλος. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με το Καλό Χωριό. 9.30 έως 3. Θα έχουμε εξέταση οφθαλμολογική των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου, όλων των παιδιών, σύν τις δασκάλες ή αν έχουν και κάποιον άλλο που θα θέλει έτσι εκτάκτως. Και βέβαια πρέπει να πω ότι συνόμπη διακόπτα έχει ωραίες δασκάλες. Ναι, λοιπόν. Απλώς λέμε Μαρία το εξής, επειδή δεν ήρθε ο Στάθης, ρώτησα να την Ελένη μέσα, λέω τι κάνω εσύ, αλλά συνήθως τους δίνουν κάτι ελαφρύ και τα λοιπά. Εμείς θα κανονίσουμε κάτι να τους κεράσουν τους ανθρώπους, έτσι. Αυτό το αναλαμβάνετε εσείς, έτσι είναι. Να μην ασχολείτε. πάμε λοιπόν στην Κριτσά. Στην Κριτσά θα έχουμε 3 ωρίλα. Κριτσά, πότε. Κριτσά, την ίδια μου. 16. Το πρωί. 16. Το πρωί. 3 ωρίλα. Ένα ακτινολόγο, 3 τοξικολόγους και 2 ψυχολόγους. Ειδικά στην Κριτσά πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ψυχολόγους. 2 ψυχολόγους. Η εξέταση θα γίνει στο αγροτικό ιατρείο. Έχει γίνει επικοινωνία και η κυρία Μοσκοβιτάκη θα αναλαμβάνουν την ευθύνη, θα γίνει εκεί εξέταση. Τι χρειαζόμαστε εδώ. Χρειαζόμαστε καταρχήν η τοπική κοινότητα, η δημοτική κοινότητα, μαζί με τον πολιτιστικό σύλλογο και τους συλλόγους, να ενημερώσουν τον κόσμο αυτοί που θέλουν να εξεταστούν. Να προσέχουν. Έτσι, άρα λοιπόν, αυτό που κάνετε εσείς σύλλογοι, είναι να ενημερώσουν τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε, με ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουμε εδώ. Είναι ωρίλα. Αθηνολόγος, τοξικολόγος, ψυχολόγος. Τώρα, το πρόβλημα τώρα που... Η ερώτηση είναι προθέτηση εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν θα... Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν,
Εδώ τώρα ψάχνουμε αίθουσες. Έτσι είναι προφανές ότι ένας ψυχολόγος δεν μπορεί να μιλάει δίπλα στον άλλο. Άρα λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι θέλουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να προσδιορίσουμε χώρο σε αγροτικό ιατρείο. Συν το πολιτικό σύλλογο, συν την κοινότητα, συν από κάτω από την κοινότητα. Όπου νομίζετε ή και το σχολείο αν θέλουμε. Θα το δούμε εμείς αυτό. Ή και το σχολείο έτσι. Στην κοινότητα μπορούμε να βολευτούμε γιατί είναι και δίπλα πολιτικό. Μπορούμε, αλλά πρόσεχε εκεί και δέστε παιδιά, σημειώστε τις ειδικότητες για να μην συγκρούονται έτσι. Να μην συγκρούονται και να πάνε οι άνθρωποι που θέλουν στον κατάλληλο. Έτσι. Ένα ψυχολόγο με την πίτα στην σα, Δήμα, και πριν ολοκληρώσει τη δική τσά. Στο χώρο πολύ απευθυνόμαστε στα παιδιά. Μόνο στα παιδιά. Στην Κριτσά. Στην Κριτσά σε ενήλικες. Σε ενήλικες. Εάν όμως κάποιος, ο γονέας μου είπε, θέλει να πάει το παιδί του μαζί, να πάνε. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, να πάνε. Έτσι. Τώρα γνωριζόμαστε στα χωριά, ποιος έχει πρόβλημα, τι γίνεται κλπ. Δεν ξέρω πόσοι είναι, τους ρώτησα για αριθμό, δεν μου είπε, δηλαδή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, αλλά προφανώς είναι ελεύθερος αριθμός, αλλά δεν μπορεί να πάει και 100 άνθρωποι σε μία μέρα, είναι λογικό. Εντάξει. Κατά τόπου θα γίνουν οι εξετάσεις, δηλαδή στο καλό χωριό θα γίνουν στο καλό. Θα γίνουν εκεί, το είπαμε. Στο σχολείο θα γίνει. Στο σχολείο, μέσα στο σχολείο θα γίνει. Εδώ θα γίνει σε αίθουσες που εμείς θα προσδιορίσουμε. Αγροτικό ιατρείο συν αυτό που θέλουμε εμείς. Αλλά δέστε και τι θέλουν. Δηλαδή, μήπως οι άνθρωποι θέλουν να δούμε πώς θέλουν και κάτι ιδιαίτερο, κάποιο ξεχωρισμό. Κάποια ιδιαίτερη μπορεί να είναι καλύτερα. Θα είναι τρεις ώρες, α πούμε. Άρα λοιπόν θα είναι μαζεμένοι. Έτσι. Για ακτινολόγοι ίσως είναι ένα πρόβλημα. Ο ακτινολόγος είναι ένα πρόβλημα. Τι να κάνει. Μπορεί να χρειαστεί να φέρουμε τα μάξι. Ναι, πιθανό. Πιθανό αυτό θα το δει. Θα το δει κύριε Μοσκοβιτάκη. Πιθανό κάποιο άλλο να πάει με ακτινογραφία. Να πάρει μια συμβουλή. Έτσι. Ή να πάει, α πούμε, να πάει και να έχει κάνει, ξέρω εγώ πώς θα είναι αυτά τα άλλα, τα μεγάλα μηχανήματα. Να κάνει μια διάκριση. Έτσι, εντάξει. Δηλαδή να θέλει τέλεια μια ξωνική κλπ. Αυτή την έννοια έχει περισσότερο. Δεν θα υπάρχει ακτινολογικό. Όχι, από ό,τι μου είπαν όχι. Αλλά από ό,τι μου λέει τώρα, μπορεί να γίνει και αυτό. Λοιπόν, αν μπορούσαμε να προσθέσουμε τις ειδικότητες, νομίζω ότι η ειδικότητα σε αυτές εδώ πέρα.